ο γενικός ελεκτής της Δημοκρατίας, αυτά είπε χθες στη Βουλή. Εμείς τα λέγαμε εδώ και καιρόν, και επίσημοι θεσμοί του κράτους επιβεβαιώνουν με τον πιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο. Ο γενικός ελεκτής της Δημοκρατίας, τον οποίο είχα δει χθες πριν την συνάντηση, συνεδρία στη Βουλή, φαίνεται ότι άρχισε να έχει ευρήματα για την πρώτη φάση, για στημένες διαδικασίες, για στημένες διαιτησίες, και εν πάση περιπτώσει έπονται και άλλα από τις έρευνες που συνεχίζονται. Έπονται και άλλα σε σχέση με τι, με άλλους να εμπλέκονται, με επιπλέον χρήματα να φαγώθηκαν. Αυτό το έπονται που πάει. Αυτό, βεβαίως, βεβαίως. Και στις δύο κατευθύνσεις. Βεβαίως. Το ότι αυτή την ώρα κάποιες εργοληπτικές εταιρείες παίζουν τα δικά τους παιχνίδια, πώς το διαχειρίζεστε εκεί στον Δήμο της ΠΑΦ? Από το δικό σας τηλεοπτικό κανάλι, το ενθυμούμε πολύ έντονα, πριν από 4 μήνες, είχα θέσει το θέμα ότι η Βουλή, το κράτος, πρέπει να δει πώς αυτοί οι εργολάβοι, οι οποίοι τότε πρωτοσυζητήτουν το θέμα ότι θα έβγαιναν μάρτυρες κατηγορίας, θα απαλλαγούν από την ποινική δίωξη, αφού ήταν μέρος της διαδικασίας του χρηματισμού. Δεν μπορεί όμως οι εργολάβοι, οι οποίοι θα απαλλαχθούν των ποινικών, της ποινικής δίωξης, να μην έχουν καμία άλλη επίπτωση και συνέπεια. Μία από τις επιπτώσεις και συνέπεια είναι να αποκλειστούν, έτσι συμβαίνει στα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι συμβαίνει ακόμη και σε αφρικανικά κράτη, κάποια προοδευμένα αφρικανικά κράτη και κράτη της Μέσης Ανατολής, να αποκλείονται οι εταιρείες οι οποίες είτε καταδικάζονται ποινικά για χρηματισμούς, αλλά και η θεληματική κατάθεση όπου η ίδια η εταιρεία λέει ναι, χρημάτισα. Μπορεί να μην καταλήγει στο δικαστήριο η εταιρεία σε ποινική δίωξη λόγω του ότι βγαίνει μάρτυρας κατηγορίας, αλλά υπάρχει έναν αδειάσεις των πλεοστοιχείων της θεληματικής παραδοχής ότι εγώ έκανα χρηματισμό. Και μου είχε τότε απαντήσει η Γενική Εισαγγελία και ο Σύνδεσμος Εγγραφής Εργοληπτών δημόσια ότι να μην ανησυχεί ο κύριος Φέδωνος και η νομοθεσία είναι επαρκής και δεν υπάρχει περίπτωση εταιρεία η οποία έχει χρηματίσει να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δημόσια προσφορά. Σας ενημερώνω με τον πιο επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο. Εντός Δεκεμβρίου, εταιρεία και άτομο το οποίο θεληματικά είπαν ότι χρημάτισαν άτομα στην ΠΑΦΟ για το ΣΑΠΑ, πήραν το συμβόλαιο C14 στη Λάρνακα για θέμα αποχετευτικού, αξίας 6,5 εκατομμυρίων. Άρα δεν εφαρμόζεται, ένα λεπτό, δεν εφαρμόζεται σωστά ο νόμος, κάποιοι κάνουν πλάτες σε κάποιους, τι πάει λάθος? Κάποιοι κάνουν πλάτες, κάποιοι σφυρίζουν αδιάφορα και κάποιοι μας παραπλανούν. Ξεκάθαρες κουβέντες. Αυτή τη στιγμή, εάν ο Δήμος ΠΑΦΟ βγει σε προσφορές για να υλοποιήσει κάποιον έργο ανάπτυξης στην ΠΑΦΟ ή υποδομής, αυτές οι 4 εταιρείες που θεληματικά είπαν ότι έκαναν χρηματισμό, δικαιούνται να έρθουν να προσφοροδοτήσουν και αν είναι οι φθηνότερες, είμαστε υποχρεωμένοι να επικυρώσουμε την προσφορά εις το όνομα τους. Εχθές, την ίδια ώρα, μέλη του ΕΤΕΚ, που είναι και εργολάβοι, μάλιστα, έχουν παραδεχθεί ότι έκαναν χρηματισμό και το ΕΤΕΚ παρουσιάστηκε στην εξέση στη Βουλή και ζήτησε ο εκπρόσωπος τους, ο κύριος Αλλαγιώτης, από εμένα, να του προσκονήσω τις θεληματικές καταθέσεις. Λες και εγώ είμαι η Γενική Εισαγγελία του κράτους και εγώ αντιλαμβάνομαι γιατί τα ζητούσαν από εμένα. Γιατί εξηγήστε μου, γιατί θα είναι εδώ ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ σε πολύ λίγο. Ναι, πέστε μας γιατί. Τα ζητούσαν από εμένα γιατί ήθελε να αποφύγει την ευθύνη και να την μετατοπίσει. Είναι ευθύνη του ΕΤΕΚ να απευθυνθεί γραπτός προς τη Γενική Εισαγγελία, να προσκομιστούν στο ΕΤΕΚ αυτές οι θεληματικές καταθέσεις από τα μέλη του ΕΤΕΚ και του ΕΤΕΚ άμεσα να προβεί σε πειθαρχική τιμωρία αυτών των μελών που θεληματικά είπαν ότι ναι, με τα ίδια μας τα χέρια πήγαμε και πήραμε τα χρήματα μέσα στους φακέλους. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ πρέπει να διαγραφούν, κατά τη δική μου άποψη. Και να μην μπορούν πλέον ούτε υπογραφή να βάλουν σε έργο, ούτε και να είναι διευθυντές εργοληπτικών εταιριών αυτοί. Οι δε εργοληπτικές εταιρείες, οι κατασκευαστικές, δεν μπορεί να συνεχίζουν
άνθρωποι οι οποίοι χρημάτισαν και το παραδέχονται και να τους δίνουν έργα του δημοσίου. Και πάω και ένα βήμα παρακάτω. Και αυτοί που κρατούν έργα του δημοσίου στα χέρια τους πρέπει να τους τα πιάσουν. Εάν εννοούμε την κάθαρση και την εξηγίαση σε αυτόν τον τόπο. Να ξεκαθαρίσουν τα πάντα. Τόπο... Δικαιούνται, δεν δικαιούνται, έχουν προσφορές ενώπιον τους, έχουν έργα να ξεκαθαρίσει τι γίνεται. Όχι δύο μέτρα πράγμα, κύριε Νικήτα, και δύο σταθμά. Το πιο απλό ναι. Την εβδομάδα που αυτή που είμαστε τώρα, η εταιρεία, μπορώ να πω και το όνομα της, συζητά με το τμήμα δημοσίων έργων, είναι επιτυχώντας εταιρεία σε έναν έργο και συζητά να υπογράψει την εκτέλεση του έργου. Και αυτόν το κράτος που έχουμε δεν εφρόντισε να του πει ότι επειδή έχει θεληματική κατάθεση, άρα έστω και αν για σκοπούς διαδικασίας στο δικαστήριο ποινικής υπόθεσης είσαι μάρτυρας κατηγορίας, η παραδοχή σου από μόνη της σε καθιστά αμέσως έκτοτε. Δεν μπορεί να συνεχίσει να παίρνει συμβόλαια του δημοσίου. Ωραία. Ποιον περιμένετε να κάνει την κίνηση, κύριε Φέδωνος, τώρα? Ποιος θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους, ξέρουμε? Υπάρχει κράτος, κύριε Νικήτα. Υπάρχει κράτος. Το κράτος ενδιαφέρεται. Το κράτος ακούει. Ούτε μεμονωμένα ο Δήμαρχος Πάφου θα κάνει κινήσεις. Ναι, αλλά και εσείς προέρχεστε. Ένα λεπτό. Προέρχεστε από το κόμμα που στηρίζει αυτή την κυβέρνηση. Υπάρχει κράτος και το κράτος δεν είναι κόμματα. Υπάρχει το κράτος και εξηγούμε. Υπάρχει η Γενική Εισαγγελία. Υπάρχει ο θεσμός του Γενικού Ελεκτή. Υπάρχει η Γενική Εισαγγελία. Υπάρχει ο Σύνδεσμος Εγγραφής Εργοληπτών και υπάρχει και, και το ΕΤΕΚ. Αυτοί οι πέντε θεσμοί, οι τρεις είναι κρατικοί, οι άλλοι δύο θεσμοί είναι επαγγελματική σύλλογη. Ο Σύνδεσμος Εγγραφής δεν είναι ακριβώς επαγγελματικός σύλλογος. Ναι, ναι. Αυτοί οι πέντε θεσμοί που έχω αναφέρει φέρουν ακεραίαν την ευθύνη να βρουν λύση. Και προσθέτω σε αυτούς τους πέντε θεσμούς τη Βουλή, εάν υπάρχει νομοθετικό κενό, να νομοθετήσει άμεσα η Βουλή. Λοιπόν, οι πέντε θεσμοί ναι. Και η Βουλή έχουν ευθύνη, εάν εννοούμε την κάθαρση και δεν θέλουμε το κράτος με τον πιο επίσημο τρόπο να υποθάλψει τη διαπλοκή και τις μίζες. Για τον λόγο ότι εάν εγώ ένας πολίτης που παρακολουθώ τελικά μου που ξέρεις επειδή βγήκε μάρτυρας κατηγορίας δεν μπορεί να αποκλειστεί από δημόσια έργα, σημαίνει ότι με τον πιο επίσημο τρόπο το κράτος δείχνει ανοχή και κάνει θεσμική και νομική την ατιμορρησία. Θεσμοθετεί την ατιμορρησία. Λοιπόν, σε αυτούς που αναφέρεστε θα ξεκινήσουμε το ΕΤΕΚ που είναι εδώ σε πολύ λίγο, θα του δώσουμε τον λόγο του Προέδρου του ΕΤΕΚ και τους υπόλοιπους στην πορεία, γιατί πρέπει.